οποία αναφέρθηκες, μας τα είπες. Εντάξει, έτσι όμορφα, ωραία τα παρουσίασες. Μίλησες για την νεολαία, μίλησες για το βήμα το οποίο πρέπει να δώσει. Θα το δώσει όμως ο κόσμος, είναι έτοιμη η κοινωνία να δώσει βήμα στους νέους ανθρώπους. Και μάλιστα σε βουλευτικό επίπεδο, γιατί σε δημοτικό το είδαμε ότι υπάρχει μια διάθεση αλλαγής. Το πιστεύεις? Όχι απλά το πιστεύω, νομίζω ότι το επιζητεί ο κόσμος με τον πιο έντονο τρόπο. Αυτό. Το να βγουν νέοι άνθρωποι μπροστά, σε κάθε επίπεδο, έτσι. Και εγώ δεν το περιορίζω μόνο στο πολιτικό, το βλέπω ακόμα και σε επαγγελματικό επίπεδο. Βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία ζητάει νέους ανθρώπους να βγουν μπροστά, με το δεδομένο βέβαια ότι θα φέρουν νέες νοοτροπίες, έτσι. Θεωρώ ότι μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, θα παλέψει ο κόσμος, το ζητάει ο κόσμος. Φυσικά, εδώ θέλω να κάνω να τονίσω το εξής, ότι όταν εμείς οι νεότεροι λέμε ότι πρέπει να βγει μπροστά η νέα γενιά με άλλες νοοτροπίες, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν η πλειοψηφία των παλαιότερων γενεών. Ήταν άνθρωποι με υγιείς προθέσεις, ήταν άνθρωποι οι οποίοι παλέψανε για αυτή τη χώρα, για αυτόν τον τόπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χτίσαν αυτόν τον τόπο. Απλά δυστυχώς οι πολιτικές νοοτροπίες κυρίως και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε το πολιτικό κατεστημένο τις προηγούμενες δεκαετίες δεν άφησε αυτές οι υγιείς δυνάμεις να βγουν μπροστά. Αυτό δεν θέλουμε και εμείς να πάθουμε. Εάν σήμερα η κοινωνία δεν οχυρωθεί απέναντι σε αυτές τις επικίνδυνες δυνάμεις και μετά από 20 χρόνια τα ίδια θα συζητάμε και ακόμα μια γενιά με προθέσεις καλές και με νοοτροπίες άλλες θα πάει χαμένη. Άρα δηλαδή όλοι μαζί, δηλαδή και η παλιότερη γενιά και οι νεότερες γενιές θα πρέπει να αποφασίσουν ότι μπορούμε να πάμε μπροστά με άλλες νοοτροπίες. Θεωρώ εγώ οπότε, στο ερώτημά σου απαντώντας, το αρχικό, ότι η κοινωνία ναι, το επιζητεί το να βγουν νέοι άνθρωποι με άλλες νοοτροπίες. Ευχαριστώ.